Εντατοποίηση των λυπήρων μετά από ισχυρές δονήσεις. Μάλιστα, τα 6,7 ρίχτερ της 14ης Φεβρουαρίου στη Μεθόνη έφεραν περίπου κατά ένα μέτρο πιο κοντά Αφρική και Ευρώπη. Ο σφοδρός σεισμός εντάσσεως 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τη Μεθόνη στις 14 Φεβρουαρίου όχι μόνο ενεργοποίησε το νοτιοδυτικό κομμάτι του ελληνικού τόξου δημιουργώντας ανησυχία στους σεισμολόγους, αλλά έφερε πιο κοντά και την Αφρική με την Πελοπόννησο σχεδόν κατά ένα μέτρο. Με την πολύ ισχυρή δόνηση της 14ης Φεβρουαρίου είναι γεγονός ότι μπορεί να σημειωθεί κατά μήκος του ρήγματος μετακίνηση ακόμα και της τάξης του ενός μέτρου. Σε φυσιολογικές συνθήκες η Αφρική πλησιάζει την Ευρώπη 4 εκατοστά κάθε χρόνο. Ο σφοδρός σεισμός όμως στη Μεθόνη αλλά και ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν μετατόπισαν την Αφρική προς την Ευρώπη. Η σεισμική δόνηση της 14ης Φεβρουαρίου του 2008 προκάλεσε την άνοδο της Ευρασιατικής πλάκας πάνω από την Αφρικανική κατά ένα μέσο διάστημα της τάξης του 1 με 1,5 μέτρου. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, οι μεγάλες σεισμικές δονήσεις οδηγούν στη μετατόπιση των υπήρων. Έτσι και στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πελοποννήσου μετά τους ισχυρούς σεισμούς της Μεθόνης έχει ενεργοποιηθεί μια σεισμική ζώνη σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μήκους 50 χιλιόμετρων και βάθους 30 που οδήγησε σε αυτή την μετατόπιση. Αυτή είναι μια μόνιμη μεταβολή της γεωγραφίας, δηλαδή μετά από τέτοιους μεγάλους σεισμούς έχουμε την προώθηση της ευρωσιατικής πλάκας πάνω από την αφρικανική. Την ίδια ώρα η σεισμική έξαρση συνεχίζεται σχεδόν χωρίς διακοπή. Ο Εγκέλαδος χτύπησε στις 2:07 τα ξημερώματα με 4,6 ρίχτερ την περιοχή της Ιτίας στην Κρήτη. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν βορειοανατολικά της Ιτίας σε θαλάσσιο χώρο. Ενώ στις 9:01 το πρωί 4,6 ρίχτερ ταρακούνησαν τη Σάμο με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτές οι δονήσεις δεν είναι ανησυχητικές, αφού αυτήν την περίοδο η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Είναι ασθενείς δονήσεις με μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και οι δυο είναι εντελώς φυσιολογικές, εντάσσονται στα πλαίσια της συνήθους και καθημερινής σεισμικότητας του ελληνικού χώρου. Ωστόσο, πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την πρόγνωση των σεισμών, με φημολογίες που προκαλούν τον πανικό του κοινού. Μπορούν ή όχι τελικά σεισμολόγοι να καθορίσουν το ραντεβού με τον Εγκέλαδο? Ο αναπληρωτής καθηγητής γεωφυσικής Βασίλης Παπαζάχος, μιλώντας στον κόσμο του επενδυτή που κυκλοφορεί, τόνισε ότι είναι δύσκολη η ακριβής πρόβλεψη των σεισμών. Η γέννηση του σεισμού δεν καθορίζεται μόνο από τη φυσική διαδικασία στο ρήγμα, αλλά και από την αλληλεπίδραση ενός δικτύου γειτονικών ρηγμάτων. Επιπλέον, απαιτείται πολύ ακριβής γνώση της προσεισμικής διαδικασίας στο ρήγμα και τέτοια γνώση δεν είναι σήμερα εφικτή. Μπορεί οι σεισμολόγοι να είναι αρκετά καθησυχαστικοί για τους σεισμούς που χτυπούν τον ελλαδικό χώρο το τελευταίο διάστημα. Αλλά τα Ρίχτερ συνεχίζουν να κουνούν και να μετατοπίζουν ολόκληρες υπήρους, δημιουργώντας ανησυχία στους πολίτες.